τρομερά τα αντικείμενα. Δηλαδή βρίσκω τεράστιο ενδιαφέρον στο πώς σχεδιάζονται, πώς καταλήγουν να χρησιμοποιούνται, πώς είναι μέσα στο χρόνο που περνάει, πώς αλλάζουν, πώς τα πετάμε, πώς τα ξαναμαζεύουμε. Οπότε μου προκαλεί ενδιαφέρον και να τα μαζεύω. Αυτό δουλεύει με τον ήχο. Αυτό δουλεύει με τον ήχο. Κοίτα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομορφιά, γι' αυτό δηλαδή και το σλόγγαν, το Beauty Always Wins, από εκεί ξεκινάει. Απλά για μένα είναι μια τεράστια κουβέντα τι θεωρούμε ομορφιά. Δηλαδή υπάρχει ένας πολύ κλισέ όρος ομορφιά και πράγματα που σκεφτόμαστε γύρω από αυτό. Για μένα είναι πολύ διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό νομίζω ότι έχω πολλά πράγματα που δεν είναι αυτό που θεωρούμε όμορφα. Είναι λίγο σταθερά για μένα τα πράγματα που μου δίνουν αφορμή για να κάνω κάτι. Μ' αρέσει από τη μία η καθημερινότητα, δηλαδή το πιο απλό πράγμα, δηλαδή να κάνεις μια βόλτα, να περπατήσεις τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε θεωρώ ότι είναι πολύ, έχει ενδιαφέρον, είναι η καθημερινή ζωή. Ο κινηματογράφος. Αυτό για μένα είναι το σημερινό, να κάνεις τα πράγματα με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεσαι, που έχεις μάθει να τα σκέφτεσαι. Να μην κάνεις τα πράγματα, ο κανόνας λέει ότι πρέπει να γίνονται. Γι' αυτό νιώθω την ανάγκη, ας πούμε, να έχω πλαστική καρέκλα και ταυτόχρονα ένα design αντικείμενο και ένα ενθύμιο από τη γιαγιά μου, ας πούμε. Και με συγκινεί, ξέρω εγώ, το κέντημα, αλλά και ο Φίλιπ Στάρκ. Γιατί δεν είναι κακό. Κάπως έτσι συμπληρώνουν τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά σκυλάκια στο σπίτι. Άλλα δύο εδώ. Ο Πλούτο. Ξανά εδώ. Το λούτρινο σκυλάκι από εκεί. Α, ναι. Κι άλλο σκυλάκι εδώ. Είναι αυτό. Δεν σταματάνε. Εγώ έχω γεννηθεί το 85. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε στο πλαστικό. Μπορεί να κάνουμε τώρα έναν αγώνα ενάντια στο πλαστικό και στη σπατάλη του και σε όλο αυτό. Αλλά από την άλλη, σε πράγματα που δεν είναι μιας χρήσης, για μένα τα πλαστικά αντικείμενα έχουν προσφέρει πολλά πράγματα. Η μαγεία του πλαστικού ήταν ένα πολύ φθηνό υλικό. Άρα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, παιχνίδια για παιδιά πολύ προσιτά, ενώ μέχρι τότε οι κούκλες φτιαχνόντουσαν στο χέρι. Ξαφνικά έρχονταν τα πλαστικά παιχνίδια και αυτό έφερε το παιχνίδι, ας πούμε, σε κάθε σπίτι. Γενικά πιστεύω πολύ στη μίξη πραγμάτων, δηλαδή δεν γίνεται ούτε να ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά ούτε γίνεται να ζούμε σε αυτό, άρα να αφιερωνόμαστε, ας πούμε, στο να μοιάζει κάτι με κάτι συγκεκριμένο. Το παρελθόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το παρόν πρέπει να το ζούμε, το μέλλον έρχεται. Αυτό ήταν λάθος. Δεν πειράζει, δεν είναι λάθος, αλήθεια στο λέω έτσι. Οπότε τι κάνω τώρα.